Μαλάκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Κυκλοφόρησε επανεκτέλεση του κομματιού στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Το τελευταίο καιρό έχει γίνει κάπως, πώς να το πω, τάση να κάνουμε επανεκτελέσεις. Και συνήθως κάνουμε επανεκτελέσεις ήδη αγαπημένα τραγούδια. Και λέω αγαπημένο τραγούδι. Βρε, λέω ανόητη, αγαπημένο τραγούδι είναι και το δικό σου τραγούδι που έβγαλες πριν 15 χρόνια. Δηλαδή, γιατί δεν κάνεις αυτό επανεκτέλεση και προσπαθείς να βρεις κάτι άλλο. Νύχτα κατάλαβα ότι μ' αγαπάς εσύ. Πώς φαίνεται που 15 χρόνια μετά το τραγούδι σου το ακούμε ακόμα και σήμερα? Καταρχήν νιώθω τεράστια τύχη που αυτό το τραγούδι είπα στα δικά μου χέρια. Γιατί δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοια διάρκεια στο χρόνο. Για παράδειγμα, ας πούμε, τις προάλλες είχαμε πάει με τον Αντίπα. Κάναμε ένα live στην Κρήτη και μπροστά ουρλιάζανε με τα μαύρα μεσάνυχτα και λέω αποκλείεται να το ξέρετε αυτό το τραγούδι, δηλαδή όταν γεννηθήκατε βγήκε, αποκλείεται. Και όμως ουρλιάζουν λες και βγήκε σήμερα. Ας υποθέσουμε ότι γίνεται ένα remake της σειράς Μαύρα Μεσάνυχτα. Mm-hmm. Θα ήθελες να συμμετέχεις σε αυτό? Τι εννοείς, τρέχοντας. Και τσάμπα πήγαινε, δηλαδή θα πλήρωνε κιόλας για να συμμετέχω προφανώς. Μ' άρεσε πάρα πολύ, προνούσα πάρα πολύ ωραία στα γυρίσματα. Δεν κράτησε η κολόνια μας, αγάπη μου, για χρόνια. Σε πρωτογνωρίσαμε το 2005 μέσα από το Fame Story. Ισχύει. Τι έχει αλλάξει στη Μαρία Ιακώβου? Έχω πάψει να είμαι τόσο ρομαντική όσο ήμουν τόσο σε σχέση με τη δουλειά μου. Τότε τα βλέπα λίγο στηριγμένα στα αμερικανικά πρότυπα τα ζητήματα της δουλειάς μου. Ότι εσύ απλά έχεις το ταλέντο, θα βρεθούν κάποιοι άνθρωποι που θα το πάρουν και θα το χτίσουν. Δεν ισχύουν όλα αυτά στην Ελλάδα. Όταν ακούς το όνομα Αντώνης Βαρδής, τι σου έρχεται στο μυαλό? Πλέον συγκίνηση, γιατί είναι ένας άνθρωπος που δεν είναι κοντά μας. Με τον Αντώνη άργησα πάρα πολύ να καταλάβω το μέγεθος και τη μεγαλοσύνη του ταλέντου του. Γιατί τον γνώρισα πολύ μικρή. Ήταν πάρα πολύ απλός μαζί μου και πάρα πολύ υποστηρικτικός, έως και πατρική φιγούρα μπορώ να σου πω. Αργότερα, όταν μπήκα πιο ενεργά στη μουσική και άρχισα να κατανοώ τα τραγούδια του, γιατί μικρή μου είναι και λίγο ορκισμένη ροκού, έχω να σου πω, και το λαϊκό το ψηλό απέριτα κιόλας. Οπότε, Αντώνης Βαρδής, λαϊκό τραγούδι, τι να μας πεις τώρα? Που να ξέρα τι είναι αυτός ο άνθρωπος, τι διαμάντι ήτανε. Την παρουσίαση την έχει σκεφτεί, σου έχει γίνει γιατί η πρόταση? Γιατί μου το λένε συνέχεια αυτό? Γιατί, επειδή μιλάω πολύ, αν μου δίνονταν ποτέ βήμα λοιπόν να κάνω αυτό, να έχω αυτό το ρόλο, θα έπιζα στο Σαρδάμ. Θα μπλόκαρα εντελώς. Νομίζω, δεν ξέρω. Να μου δώσετε μια ευκαιρία να το δούμε. Δεν σου έχει γίνει πρόταση όλα αυτά τα χρόνια? Όχι. Θα το ήθελες όμως? Αν κάποιος θεωρούσε ότι είμαι κατάλληλη γι' αυτό και ικανή, ναι. Αυτή η νύχτα μένει. Δεν μπορώ να με σε ρωτήσω, εννοείται, και τα προσωπικά σου. Ανήκω στην κατηγορία των γυναικών οι οποίες έχουν στο βιογραφικό τους πάρα πολλές κακές επιλογές. Η τελευταία κακή επιλογή, το ελάττωμα, ποιο μπορεί να ήταν ως... Ψεύτης τεράστιος, και εγώ το σχένω με το ψέμα. Οπότε, με λίγα λόγια, η Μαρία Ιακώβου είναι single? Ναι. Η δημιουργία της οικογένειας είναι στα άμεσα σχέδιά σου? Επειδή είμαι παιδί μιας προβληματικής οικογένειας, αυτό σε τεράστιο ποσοστό σε αυτά τα παιδιά δημιουργεί, ξέρεις, μία φοβία στη δημιουργία δικής σου οικογένειας. Νιώθω ότι ενδεχομένως ίσως να μην τα καταφέρω να κάνω δική μου οικογένεια και είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρη ότι θα με πληγώσει. Αυτή η νύχτα μένει. Καλή φωνή. Παιδιά, πριν πούμε οτιδήποτε, θέλω να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο Βιολέντη που πήγε και τη συνάντησε και τη συνάντησε στο πανέμορφο Blends στη Γλυφάδα. Τα χαιρετίσματά μου και στον Τάκη, που είναι εξαιρετικά εκεί πέρα. Πάμε και περνάμε τέλεια. Πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια. Είναι πολύ καλή τραγουδίστρια. Πολύ καλή. Και νομίζω ότι μετά από αυτή τη συνέντευξη, γιατί είχαμε καιρό να την δούμε, θα ταυτιστούν πάρα πολλές γυναίκες μαζί της. Γιατί? Επειδή είναι υπεψεύτες άντρες. Διπρόσωπος, αντιπρόσωπος. Κάμερα σε μένα. Παιδιά, ναι, είναι μάστιγα. Είναι μάστιγα. Δεν καταλαβαίνω γιατί ένας άνθρωπος θα πει ψέματα. Εσείς τρενταφυλάκι. Με τις επιλογές σας. Εσείς θέλετε με τις επιλογές σας. Γιατί έρχονται τα καλά παιδιά δίπλα σας. Ναι. Ακούστε τώρα. Και λέει, όχι, λέει, εμείς θέλουμε, λέει, τον τυπάλε αυτό να με το αμάξι το έξω, το Range Rover και το Jeep, το SUV και έτσι. Η αρχή συνταγή να δουλειάζει καταρχήν. Ένα, έχω να σου πω. Δύο, όχι, δεν το κρύβω. Όχι, δεν το κρύβω. Γιατί να το κρύψω, δεν μπορείς να είσαι, δηλαδή. Δεν μπορείς να είσαι, δηλαδή. Έχεις κάποιο παράδειγμα συγκεκριμένο στο μυαλουδάκι σου? Πολλές φίλες μου και πολλές φίλες μου είναι και μου λένε. Δεν μπορείς όμως αυτό να το λες για όλες τις γυναίκες. Μα κοπέλα μου, καταλαβαίνω αυτό που λες, ναι, αλλά και πόσα καλά παιδιά υπάρχουν, ναι, που βγαίνουν μετά από λίγο καιρό ψεύτες. Και αυτοί. Και λένε, λοιπόν, άμα βγαίνουν τα καλά παιδιά.
παιδιά. Μια φορά μίλησες αγόρι μου και είπες μεγάλες κουβέντες. Έμα με τα καλά παιδιά. Ευχαριστώ. Φίξαμε στα καλά παιδιά. Θα κεράσουμε μια πάστα. Συγγνώμη, εσύ που είσαι καλό παιδί και φαίνεσαι καλό παιδί. Φαίνεσαι. Ναι. Θα μας βγεις δηλαδή μετά ψεύτη. Θα την αλήκη τηλεφωνική. Γιατί τώρα τι. Γι' αυτό σου λέω, μην τα βάζεις όλα στο ίδιο σακί. Δεν ξέρεις ο καθένας τι τραβάει. Φταίτε κι εσείς με τις επιλογές σας. Γιατί σας έρχεται το καλό παιδί. Τώρα αυτό το φταίτε εσύ. Είναι λίγο περίεργη κουβέντα. Το φταίτε κι εσείς. Δηλαδή μου έκανε αυτό και περνάω έτσι. Και εσύ φταίς. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν ξέρεις. Σου είπαμε τις επιλογές σας. Ναι. Τριάντα φίλε μου, καταλαβαίνω ότι οι επιλογές μας καθορίζουν. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να έχουμε αποφύγει τον ψεύτη από πριν. Θα μπορούσαμε όμως να μην μπαίνουμε σε μια διαδικασία φίλτρου τώρα, αν μου λέει αλήθεια και αν μου πει καλημέρα, αν έξω είναι μέρα. Από ιερά εξέταση να ξέρεις αν είναι ψεύτης ή όχι. Πρέπει να φας και τα γαστούκια σου, γιατί πολλοί ψεύτες δεν φαίνονται. Οι περισσότεροι ψεύτες δεν φαίνονται. Αν φαίνονταν ψεύτες, θα λέγαμε αυτό είναι ψεύτης. Α, μπράβο. Αυτό σου λέει όταν έρθει το αληθινό παιδί από την αρχή και σου πει. Αληθινή φαίνονται όλοι. Περίμενε, γορίτσι μου, γλυκιά. Περίμενε. Σε θέλω, μου αρέσει, σε θέλω, είσαι ζωή μου. Θέλω μαζί σου να κάνω πράγματα. Ξενερώνεται. Γιατί λέει, τα είπε γρήγορα, λέει. Και γιατί τα είπε γρήγορα, λέει. Μήπως είναι ψεύτικος. Ενώ ο άλλος ο πονηρός έρχεται σιγά-σιγά. Τα είπα εγώ που λέω την κύριο Καρπέτ σε 30 δευτερόλεπτα. Όλοι τα λέει γρήγορα. Θα μου αφήσω να το παρακαλώ, ολοκληρώσω. Στην κάνει και μετά λε, κοίτα εδώ πώ την πάτησα. Λοιπόν, ενώ άλλος έχει πάει αλλού και έχει κάνει ευτυχισμένη την άλλη γυναίκα. Άκου τώρα. Καρδούλα μου, όταν είσαι καμένος, φυσάς και το γιαούρτι, αγάπη μου. Εγώ βλέπω όλους τους άντρες εκεί που συμφωνούν μαζί μου. Ποιος, πού τους είναι. Όλοι, εκεί ο άντρες είναι, τι είναι. Θα τους βλέπεις. Θα τα πούμε μετά. Εντάξει, και όλες οι γυναίκες μαζί μας. Θέλω να πω ότι δεν φταίνει ούτε οι άντρες ούτε οι γυναίκες. Υπάρχουν άντρες και υπάρχουν γυναίκες. Παρ' όλα αυτά δεν γίνεται να μην ταυτιστώ με το κομμάτι ψέμα. Και συνήθως οι άντρες έχουν τα πρωτεία. Υπάρχουν και γυναίκες που προφανώς. Δηλαδή εσείς οι γυναίκες δεν λέτε ψέματα, ρε. Δεν λέω αυτό. Η Μαρία είπε κάτι, μίλησε, συμφωνήσαμε, τελείωσε. Θα το λύσουμε στο διαλυματάκι μετά. Ακούστε με λίγο εδώ. Έχουμε τις Αγίες μας εδώ. Την Αγία Μαριάτα και την Αγία Φελίσια. Βοήθειά μας, Παναγία. Μπορώ να γράψω βιβλίο με τα ψέματα. Τριανταφυλάκι. Και τα έχω διαβάσει όλα και τα θυμάμαι. Τριανταφυλάκι. Λοιπόν,